κέρδισε αυτό το μοναδικό t-shirt και ένα βίντεο μαζί μας. Εγώ πατέρας! Και παιδιά, για να γίνετε stars της παρέας μας, πάτε like και εγγραφή και κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα καινούργιο μας βίντεο. Πάμε να το κάνουμε μαζί σε 5, 4, 3, 2, 1, μπουμ! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάτησες την εγγραφή, που πάτησες το like και που πάτησες το κουδουνάκι. Έτσι δεν θα χάνεις κανένα καινούργιο μας βίντεο. Είσαι ο νέος star της παρέας μας και μαζί θα περάσουμε τέλεια. Και σήμερα στα άρθρα κάνουμε ένα βίντεο που μας το έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Θα κάνουμε τη βραδινή μας ρουτίνα. Θα σας δείξουμε πώς προσπαθούμε το βράδυ να ηρεμήσουμε, τι κάνουμε για να περάσει η ώρα και στις δραστηριότητες μας ή μάλλον τι προσπαθούμε να κάνουμε γιατί δεν τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά τα κάνουμε, προσπαθούμε κάθε βράδυ. Ωραία, ας να ξεκινήσει η ρουτίνα μας. Ας ξεκινάμε. Ναι. Λοιπόν, θα τελειώσουμε την εκπαίδευσή μας από 2 και 10 μέχρι 5 και 20 και ήρθε η στιγμή να μαζέψουμε λίγο το χάος στα τραπέζια μας. Γιατί εδώ, επειδή έχουμε τηλεκπαίδευση και την κάνουμε στους υπολογιστές, εδώ κάνουμε τις ασκήσεις μας, συνήθως το πρωί πριν την τηλεκπαίδευση. Και τώρα θα τα ετοιμάσουμε όλα, θα το κάνουμε τώρα gaming τραπέζι και θα φτιάξουμε και αυτό λίγο το τραπέζι, γιατί όπως βλέπετε, πολλά πράγματα. Αρτεμούλα! Όντως και εγώ κάνω εκεί τηλεκπαίδευση και ειδικά τα μαθήματά μου και μου αρέσει κάποιες φορές να παίρνω τα φίτες μου και κάποια άλλα πράγματα εκεί, γιατί ας πούμε κάποιες φορές όταν έχω διάλειμμα πάω εκεί και θα παίρνω και κάποια πράγματα. Κορίτσια, μαζέψτε το γραφείο σας, φτιάξτε τα βιβλία σας, κατεβάστε τα πράγματα. Και οπότε με κατευθείαν μετά την τηλεκπαίδευση δεν τις αφήνω 4 λεπτά να τα μαζέψουν αμέσως γιατί θα μείνουν μέχρι το βράδυ. Έλα να γίνει πάλι gaming. Πάμε! Πάμε! Και το δικό σου, μη γενιέσαι, γρήγορα πήγαινε. Babybel είναι το πιο υγιεινό και νόστιμο σνακ και μας γεμίζει ενέργεια. Ναι, τα Babybel κάθε μέρα μας σώζουν από όλες τις ανθυγιεινές επιλογές σνακ. Stars, η Babybel έχει ένα σούπερ διαγωνισμό. Γίνω ήρωας της δικής σου ιστορίας με τη δύναμη του καλού και διεκδίκησε εκατοντάδες δώρα. Για να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνουμε σε σελίδα www.idynamitoukalou.gr. Διαβάζουμε το κόμικ, επιλέγουμε τη φωτογραφία που θα μπει στην αφίσα, γράφουμε το τέλος του κόμικ και προσαρμόζουμε τον bubble στην αφίσα. Κατεβάζουμε τη φωτογραφία. Αν θέλουμε, τη μοιραζόμαστε και με τους φίλους μας στο Facebook. Τέλος, βάζουμε τα στοιχεία μας στην ειδική φόρμα και βλέπουμε αν κερδίσαμε κάτι από αυτά τα φοβερά instant win δώρα. Το lunchbox από το e-shop του Άκη Πετρετζίκη. Και τη μηχανή του popcorn για τέλειες movie nights. Στάρ, το φοβερό είναι ότι ακόμα και αν δεν κερδίσεις αυτά τα υπέροχα δώρα, μπαίνεις αυτόματα συγκλήρωση για ένα από τα 5 φοβερά drones. Thank you.
κουραστεί πάρα πολύ. Και βεβαίως τώρα θα μαζέψουμε τα στρώματά μας. Συνήθως μετά τη γυμναστική έχουμε μία ώρα να παίξουμε, θέλουμε σε υπολογιστή. Και εγώ τώρα διάλεξα να παίξω Minecraft. Minecraft. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα γραφικά σου. Τα γραφικά είναι τέλεια και ο κύριο ήταν από το Java. Βίντεο θα κάνεις στο gaming. Βίντεο φυσικά θα κάνω. Minecraft. Η Αριάδνη κάνει Minecraft. Εσύ εγώ τι κάνεις? Blocksberg. Yes. Τα παιδιά που βλέπουν το ρίδο δεν λένε τι έχουν αυτοί εδώ πέρα. Λοιπόν, μιλάνε, εγώ παίζω Roblox. Κάνω ένα town επειδή θέλω να σας δείξω λίγο και το avatar μου. Αυτό εδώ είναι το avatar. Ω, πρέπει μπάνι να κάνεις τώρα. Επίγον κιόλας. Καταλαβες, τώρα που θα κάνουμε μπάνιο κι εμείς, κάνει και αυτή είσαι εδώ πέρα. Ναι, θα μπάνιο. Το κάνω βέβαια. Κοίτα, μύγες. Όμως έχω κιμονό, είναι τα ιαπωνετικά και θα κάνω ένα Japanese town. Σας μετά την προπόνηση και μετά το παιχνίδι μας, συνήθως κάνουμε ντουσα. Τι μας λες? Είμαι λοιπόν Έλσα. Είσαι έτοιμη? Βασικά δεν έχω πάνω. Ναι, είμαι έτοιμη. Η μαμά όμως πριν το κάνουμε, ξέρεις, λέω να πάρω αυτό και να το βάλω στο πρόσωπο. Θες να είσαι σαν την αδελφή σου δηλαδή? Να, αυτό το βάζω σχεδόν κάθε βράδυ. Το ξέρει η Αριάδνη? Το ξέρω. Η μαμά λοιπόν κάτι μου κάνει. Μαμά μη μου τα ισιώνεις τα μαλλιά. Όχι, δεν τα ισιώνεις, συγγνώμη, δεν μπορώ να συγγνώσω. Λοιπόν τώρα κοντεύουμε, έχουμε κάνει αυτή εδώ τη μεριά μας να είναι λίγο αυτή. Και μετά τελειώσαμε. Ναι. Συγγνώμη. Λίγο ακόμη. Τι? Yes. Ωραία. Και τώρα από εδώ. Καλά, αυτό εδώ όμως θα στεγνώνει γρήγορα. Λοιπόν, Στάς, τελειώσαμε το μπάνιο μας. Και τώρα θα έρθουμε βραδινό και σήμερα διαλέξαμε να φάμε άσπρη σούπα κουάκερ. Άσπρη σούπα το λέμε, αλλά το αγαπημένο όμως βραδινό τα κουάκερ μεγάλα. Και σήμερα διαλέξαμε για topping, blueberries, blackberries και μέλι για να δώσω λίγο γεύση. Βέβαια θα είναι η πρώτη μου φορά που θα δοκιμάσω μέλι με σούπα. Βασικά δεν βλέπω να τρώνε κουάκερ, βλέπω να τρώνε μούρα με λίγο κουάκερ. Όχι κουάκερ με λίγα μούρα. Όντως κάποιες φορές θα το κάνω. Συνήθως βραδινό τρώμε σούπες. Yes. Κοτόσουπες, ψαρόσουπες, τέτοιες. Κάποιες φορές και παραγγείλουμε βέβαια, παιδιά, μην νομίζετε. Δεν μπορούμε να είμαστε στην υγειά μας, έτσι είναι λογικό. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι ανοίγει ο καιρός, είναι άνοιξη και μήπως να κάνουμε κάνα βίντεο έξω. Ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να πάμε κάπου Θεσσαλονίκη, έτσι, με το αμάξι. Καλή ιδέα σου, αλλά δεν νομίζω ανοίξει τόσο καιρό. Δεν νομίζω κι εγώ, αλλά ας ελπίσουμε. Καραντίνα τσεκ. Καραντίνα, αλλά με το αμάξι. Καραντίνα τσεκ. Βασικά, κορίτσια, ερωτευτήκατε και εσείς, Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Ναι, και εμένα. Θέλω να πάω όπου να είναι, βασικά. Εγώ λέω να πάμε Θεσσαλονίκη και να πάμε να βρούμε. Και να πάμε να βρούμε ή στο εξωτερικό, ναι. Και να πάμε να βρούμε κάποιο σπίτι με πισίνα. Θα πηγαίνουμε και κάθε μέρα, σαν την Κέρκυρα. Εγώ να σου πω, θέλω να πάω Πάτρα μία από ένα Σαββατοκύριακο με εσά. Θα ήθελα πάρα πολύ. Πάτρα. Εγώ λέω ότι δεν έχουμε κάνει και challenges. Μα λείπουν οι challenges. Θέλετε να κάνουμε ένα-δύο. Να πάμε να κάνουμε όπως κάθε χρόνο όταν ήμασταν, ας πούμε, μικρές. Βγαίναμε έξω και τώρα θα κρύβεται μυστικά αυγά όταν θα γίνει, βέβαια. Α, κατάλαβα. Θέλεις κυνήγι θησαυρού να κάνουμε. Ναι, και Πάσχα. Άντε να τελειώσει lockdown, να τελειώσει η καραντίνα. Ναι. Like, παιδιά. Like. Περιμένετε like, όλοι, πιστεύω. Βέβαια ότι θα τελειώσει η καραντίνα. Ωραία. Μακάρι να τελειώσει, λοιπόν, εγώ παίρνω αυτά. Αυτό είναι το βραδάκι μας, παιδιά. Συζητάμε για τα καινούργια μας βίντεο και παίζουμε ούνο ή κάποια άλλα επιτραπέζια. Συνήθως ούνο βασικά παίζουμε. Συνήθως ούνο παίζουμε. Όχι αυτή την έχουμε βρει μια άλλη έκδοση, αλλά τώρα δεν την βρίσκω. Δεν θυμάμαι που την έχω βάλει. Φοβερά. Πρέπει να βάλω το ίδιο χρώμα. Κίτρινο, ναι. Και εσύ πες, άρτε μου πάλι. Τι κοιτά. Α, η μαμά δεν είναι ούνο, η μαμά δεν είναι ούνο. Τρεις κάρτες. Η μαμά δεν είναι ούνο.
Ούτε η Άρτεμ είπε ούνο που πέταξε. Είπα. Όχι. Όχι, δεν είπε. Όχι, μαμά, θα μου μετά. Μαμά, όχι, μαμά, κάτω, δείξε τους όλους. Μαμά, όχι, βάτω. Στο, κάτι. Δείξε σε όλους, μαμά, δεν λέω ψέματα. Δείξε σε βίντεο. Τι είχα παιδευτεί. Μα είπες πάσο χιούνο. Έλα, ρε, μαμά. Εγώ πήρα αυτό το κάρτι στην αρχή, δεν έχει. Τρεις εσύ, τρεις μαμά. Όπω! Όχι, όχι, όχι! Τρεις μαμά! Ένα μαμά! Εννοείται πριν τον ύπνο πλένουμε τα δόντια μας, όπως και όλοι βέβαια. Να μην το βρει κανείς με το κόκκινο. Όπα, θέλω κι εγώ! Μπορώ να το μάλλον στρώμα, ύστερα τα κεραμίδια, τη στέγη του σπιτιού μου. Νύχτας και απαλά, το άφησα στα νερά. Σας, έτσι κλείνουμε το βράδυ κάθε φορά. Ναι. Ετοιμαζόμαστε για ύπνο, ηρεμούμε, διαβάζω τα κορίτσια. Και καληνύχτα, Στάρς. Καληνύχτα. Ευχαριστώ, Στάρ, που είδες το βίντεο μέχρι το τέλος. Είναι μαζί μας, αγαπάμε. Γεια. Yeah.